Καταλάβετε, θα καταλάβετε. Στον ύπνο με έπιασε. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ όλο αυτό. Λοιπόν, φιλιά, φιλιά, καλημέρα. Τα λέμε. Λοιπόν, εδώ τοποθετήθηκα στο κέντρο του σκηνικού, γιατί πρέπει να υποδεχτούμε και τους δύο φίλους που θα μας βοηθήσουν σήμερα να κάνουμε έτσι την παρέα μας λίγο πιο μεγάλη, πιο ευχάριστη. Θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, φυσικά. Τον ευσεβή πόθο του Γιώργου Πορφύρη, μάθαμε πριν από λίγα λεπτά. Ένα κορίτσι που αγαπάτε. Ορισμένοι μπορεί να εκνευρίσεστε λίγο με αυτά που λέει, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί έχει προσωπικότητα και βεβαίως θέλει να πει αυτά που λέει και τα βγάλει έξω από την... Πόσο λένε αυτό, έξω από τα δόντια ακριβώς. Μαζί μας είναι η Μέγκη Ντρίο. Τι γίνεται, για μία στιγμή που πρέπει να σκύψει και να με φιλήσει. Τι ύψος έχεις? Σήμερα ψήλωσα λίγο. Έχω βγάλει 10 πόντους. Αν βγάλεις τους 10 πόντους, πόσο μένεις? 1,77. Α, πάλι είσαι πιο ψηλή από έχουμε μένα. Έχω και ένα ύψος. Έλα ρε, σημαίνει. Μην το κρύψουμε κι αυτό. Μέση δαχτυλίδι βλέπω, είναι ολοφάνερο. Χωρίς Photoshop. Χωρίς Photoshop. Θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεσαι από τις διακοπές σου για να μας κάνεις παρέα και να μας βοηθήσεις σε μια τέτοια μέρα. Εγώ ευχαριστώ την πρόταση. Και βεβαίως και παιδιά, για από κοντά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Θέλω να σου το πω με βεβαιότητα. Πάμε να υποδεχτούμε το άλλο μέλος της παρέας μας, το σημερινό. Εγώ θα μπορούσα να πει κανείς ότι το έχω μεγαλώσει σχεδόν στα πόδια μου. Μπορεί να μην το θυμάται ο ίδιος. Αλλά τότε ήταν πολύ μικρός όταν δουλεύαμε μαζί στη Ρούλα Κορομιλά. Βέβαια, από εκεί πέρα έκανε τη δική του πορεία, έγινε επιχειρηματίας. Πέρσι τον είδαμε ξαφνικά να δίνει μάχη με τις καρύδες. Αλλά σήμερα είναι μαζί μας ο Χάρης Γιακουμάτος. Τι γίνεται? Καλά. Έμαθα ότι δεν έχεις πάει καθόλου διακοπές, σαν και εμάς. Ναι, εγώ είμαι καλοκαίρι νοτ, ξεκάθαρα. Ναι. Πήγα 3 μέρες και το βλέπουμε τη συνέχεια, σιγά σιγά. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς πρέπει να ξέρετε ότι η χώρα μας μέχρι και αρχές Οκτωβρίου έχει πολύ ωραίο κλίμα. Επομένως, διακοπές μπορούμε να κάνουμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, έτσι. Ναι, είναι μια άποψη για αυτή, θα το προσπαθήσουμε. Μάλιστα.